Κύριε Κουτσούκο, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι σε μια ομιλία για το Ταμείο για 3 λεπτά μπορείτε να πείτε τόσες ανακρίβειες. Ξεχνάω τα ψέματα. Να κάνουμε ένα διάλογο. Είπατε πριν πείτε ανεβείτε στο βήμα ότι ο στόχος του Ταμείου είναι η εκποίηση όλων των επιχειρήσεων. Είπατε ότι τα έσοδα θα πηγαίνουν στους δανειστές. Είπατε ότι για 100 χρόνια παραχωρείται η ελληνική περιουσία στους ξένους. Ρητορία άλλων κομμάτων αυτό. Λοιπόν, είπατε ότι εμείς ορίζουμε 2 και οι ξένοι 3 στο Εποπτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε. Για να κάνουμε ένα διάλογο τι κάνει και τι δεν κάνει αυτό το ταμείο. Πρώτον, εμείς βάζουμε 3 και οι ξένοι βάζουν 2 στο Εποπτικό Συμβούλιο. Πρώτον. Δεύτερον, το Εποπτικό Συμβούλιο δεν είναι η διοίκηση του Ταμείου. Το Εποπτικό Συμβούλιο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία δικιά μας, και με 4-1, άρα με το δικό μας. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας παρακολουθώ 2 χρόνια. Μια φορά να κάνετε διακοπή και να πείτε κάτι σοβαρό που βοηθάει τη συζήτηση, δεν το έχω προσέξει. Ούτε μια φορά. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε να λέω αυτά ο Υπουργός. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε ο Υπουργός να προσβάλλει έτσι αδέλφους. Μη διακόπτετε τον Υπουργό. Τι είσαι, ο Τζόκερ της Πούκο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι στην πλειοψηφία Έλληνες και λέει και το μνημόνιο και η στρατηγική έκθεση του Δεκεμβρίου ότι το Ταμείο είναι ελληνικό, διοικείται από την Ελλάδα και είναι εντελώς ιδιοκτησίας των ελληνικών αρχών. Το λέει και το μνημόνιο. Δεν διαβάζετε ούτε κι εσείς, σαν το Χρυσοχοίδη, κύριε Μανιάτη, που κάνετε έτσι. Το λέει και το μνημόνιο, το λέει και αυτό. Πέντε το 185 άρθρο. Κατάλαβα. Να διαβάσετε το άρθρο 185. Κύριε Μανιάτη, σας παρακαλώ, καθίστε. Ζητάτε παντού τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας. Κύριε Μανιάτη, 185 σώζετε το κόμμα σας με ψέματα. Κύριε Μανιάτη, σας παρακαλώ. Σας προκάλεσα. Πού λέει ότι δίνουμε την ελληνική περιουσία για 100 χρόνια σε ξένους. Δεν το λέει ποτέ. Για πάνω από 100, λέτε... γιατί υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των 99 ετών άρα... με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Άρα... πάνω από 100. Κύριε Μανιάτη. Πάνω από 100. Κύριε Κουτσούκο. Θέλω να πάρετε πίσω 3-4 πράγματα. Να πάρετε πίσω ότι είναι ένα ταμείο που δίνουμε την περιουσία στους ξένους για 100 χρόνια. Θέλω να πάρετε πίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους και δεν είναι δικό μας πράγμα. Τρίτον, θέλω να πάρετε πίσω ότι ό,τι αξιοποιήσει αυτό το είτε με αποκρατικοποίησης είτε από ιδιωτικοποίησης είτε από αξιοποίηση πηγαίνει 50% για τις επενδύσεις και 50% για το χρέος. Αυτό το εμείς το διαπραγματευτήκαμε και έχω την εμπιστοσύνη ότι ίσως και εσείς θα διαπραγματευόσασταν κάτι παρόμοιο. Δεν έχω όμως καμία εμπιστοσύνη ότι θα διαπραγματευόταν οι φίλοι σας της Νέας Δημοκρατίας που θέλετε πάντα να είναι μαζί στην κυβέρνηση. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εκείνο το βράδυ 12 Ιουλίου που διαπραγματευτήκαμε το ταμείο να μην είναι αυτό που ήθελε ο κύριος Σόιμπλε, ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και να είναι ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων και να πάει 50-50 στις επενδύσεις και για την ξεπληρωμή του χρέους, το χρέος που το φέρατε εσείς από 100 στο 180. Είμαι εντελώς σίγουρος ότι αν εσείς ήσασταν εκεί μπορείτε και εσείς να το διαπραγματευτήκατε, αλλά είμαι σίγουρος ότι εδώ πέρα δεν θα το διαπραγματευτήκατε. Δεν θα το διαπραγματευόταν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα μη λέτε ότι πάνε όλοι στους ξένους, μη λέτε ότι δεν είναι ελληνικό, μη λέτε ότι η ελληνική περιουσία πάει στα ξένα χέρια. Νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε αντιπολίτευση πάνω στο κείμενο που διαβάζετε και όχι να κάνετε φτηνά σχόλια.